Πάμε, φίλοι τηλεθεατές, λίγο να ασχοληθούμε με ένα θέμα που έχει προκαλέσει σ' άλλο πλέον και στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Αλλά ξεκίνησε ο σ' άλλος και πυροδοτήθηκε μέσα από το διαδίκτυο ως ήθιστε. Μιλάμε για αυτή την πρωτοφανή μεσαιωνικού χαρακτήρα επιστολή προϊσταμένη σε μεγάλη υπεραγορά, σε σούπερ μάρκετ, το πούμε, σε μια αλυσίδα υπεραγοράς, προς τους εργαζόμενους της επιχείρησης. Ζητήσαμε την βοήθεια και τον ευχαριστούμε θερμά που είναι στην παρέα μας σήμερα το μεσημέρι από τον διακεκριμένο εργατολόγο, δικηγόρο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Δημαρέλη και λέκτορα εργατικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Κύριε Δημαρέλη, καλό απόγευμα από εμάς. Καλησπέρα κύριε Χαριτάτο. Λίγο, να πούμε ότι εσείς θέλουμε να σταθούμε σε δύο σημεία. Ένα είναι το περιεχόμενο του κειμένου, γιατί προφανώς δεν αφορά μόνο την αντίληψη της συγκεκριμένης κυρίας, γιατί το θέμα μας δεν είναι η κυρία ως προσωπικότητα, είναι η κυρία ως έκφραση και η κυρία ως διαχείριση ανθρώπων, προσωπικότητων, έτσι. Λοιπόν, σας διαβάζω λίγο την ανακοίνωση, να την υπενθυμίσω σε όσους δεν την γνωρίζετε. Κυκλοφόρησε βέβαια στο διαδίκτυο, όσοι δεν έχετε προλάβει να μπείτε στο περιεχόμενό της. Καλησπέρα σας, είναι η προϊσταμένη δηλαδή προς τους εργαζόμενους. Σε συνέχεια της επικοινωνίας του διευθυντή της εταιρείας μας θα σας αναφέρω κάποιους λόγους για να χαμογελάτε. Κάποιους λόγους για να χαμογελάτε, φίλοι τηλεθεατές, για όσους δυσκολεύονται να το κάνουν. Λοιπόν, Α, πρέπει να χαμογελάτε λοιπόν όλοι σας και οι εργαζόμενοι προκειμένου και εμείς, γιατί έχετε δουλειά. Επειδή πληρωνόσαστε στην ώρα σας, για αυτούς που θα πούνε ότι παίρνουν 300 ευρώ, θυμίζω ότι 300 σε σχέση με το 0 είναι 300% περισσότερο. Άλλη σκέψη της προϊσταμένης. Επειδή εργάζεστε σε μια εταιρεία που σέβεται και ακούει τα προβλήματά σας. Επειδή η εταιρεία επένδυσε χρήματα για να συνεχίζετε να εργάζεστε. Επειδή πληρώνεστε για αυτό. Επειδή οι πελάτες του καταστήματός σας πληρώνουν και πρέπει να τους ευχαριστείτε γι' αυτό με ένα χαμόγελο. Κάτω από καθεστώς υποχρέωσης, έτσι. Και γιατί θα έχουμε τόσο καλές προσφορές που πρέπει να τις διαφημίζουμε, τις προσφορές. Όχι τις αγαστές προφανώς και ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ μας. Ανυπομονώ να δω την ανταπόκρισή σας στα αποτελέσματα του μυστικού επισκέπτη που θα γίνει στα μέσα του μήνα. Κύριε καθηγητά, δικό σας. Κύριε καθηγητά, τι να πρωτοπεί κάποιος. Αφήνοντας στην άκρη τη κακή διατύπωση του κειμένου και την παντελή έλλειψη στοιχειωδών μαθηματικών γνώσεων, πρέπει να πούμε ότι εδώ εκφράζει μια βασική αντίληψη του πώς προσεγγίζει μια μεγάλη εργοδότρια εταιρεία το σύνολο των εργαζομένων. Είναι σαν να πούμε ότι έχει μια ανακοίνωση από την εταιρεία. Μιλούν για ατυχές περιστατικό που αφορά τη συμπεριφορά ενός και μόνο ατόμου της συγκεκριμένης κυρίας και σε καμία των περιπτώσεων δεν υιοθετεί το όλο κείμενο ή μέρος αυτού αφορά στην προσωπική διαχείριση ή έκφραση ενός και μόνο υπαλλήλου στη θέση προϊσταμένου. Να το διευκρινίσουμε αυτό για την ισορροπία της δημόσιας αναφοράς. Αντιλαμβάνεστε. Εγώ πάντως έχω προβεί σε μια διαφορετική ανάγνωση της ανακοίνωσης της εργοδότερης εταιρείας, αλλά θα μπορούμε να φτάσουμε και εκεί. Πάντως εδώ βλέπουμε μια ανακοίνωση που λέει ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ευχαριστούν που εργάζονται και που πληρώνονται. Δηλαδή η αμοιβή δεν είναι στις μέρες μας αυτονόητη. Αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται εθελοντικά ή στο πλαίσιο μιας σύγχρονης δουλείας. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο όπου κάποιος δουλεύει για 300 ευρώ το μήνα, όταν το επίδομα ανεργίας μάλιστα είναι και ακόμα υψηλότερο. Και θα πρέπει να ευχαριστεί που έχει αυτή τη θέση και το ότι δεν μπορεί να έχει παράπονα ενδεχομένως. Επομένως, βλέπουμε μια διευθύνουσα υπάλληλο και όχι την εργοδότερη εταιρεία, η οποία γίνεται βασιλικότερη του βασιλέως και ξεχνάει ότι και η ίδια υπάλληλος είναι, άρα ανά πάσα στιγμή εκτεθειμένη στον έλεγχο του εργοδότη και στην απομάκρυνσή της ενδεχομένως. Και βγάζει αυτή την ανακοίνωση, ενώ η εταιρεία, εγώ θα έλεγα ότι έβγαλε μια πολύ χλιαρή δήλωση ότι αυτή η ανακοίνωση που έχει διαρρεύσει δεν συνάδει προς την πολιτική της. Εγώ εδώ έχω κάποιες αντιρρήσεις. Πρώτα απ' όλα δεν ψέχει, δεν ασκεί κάποια κριτική συγκεκριμένη σε αυτήν την υπάλληλο που συντέταξε αυτή την ανακοίνωση. Κατά δεύτερον, δεν ζητάει συγγνώμη για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχουμε απαντελή άγνοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των εργαζομένων και παρόλα αυτά δεν υπάρχει ούτε μία συγγνώμη. Και σε τελική ανάλυση, το τρίτο κομμάτι που θέλω εδώ να τονίσω είναι ότι για να φτάσει μία διευθύνουσα υπάλληλος με μία τόση άνεση να απευθύνει ένα τόσο κατάπτυστο κείμενο σε βάρος των εργαζομένων που εργάζονται και χάρη σε αυτούς το αποτέλεσμα της δουλειάς τους κερδοφορεί η εταιρεία. Ναι. Και να φτάσει λοιπόν να είναι τόσο άνετη στο να εκδώσει μια τέτοια ανακοίνωση, προφανώς
βλέπουμε ότι έχουμε επιφυλάξει για το κατά πόσο συνάδει ή δεν συνάδει με την πολιτική της εταιρείας. Κύριε καθηγητά, κύριε Δημαρέλη, σεβαστή η νομική σας διατύπωση. Αντιλαμβάνεστε ότι εμείς δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε. Ακούμε τον έμπειρο νομικό και εργατολόγο, αλλά δεν υιοθετούμε και ούτε ως μέσο, αντιλαμβάνεστε. Πρέπει να κρατάμε την ισορροπία στη δημόσια αναφορά, γιατί δεν έχουμε αντίλογο αυτή τη στιγμή. Όμως αυτό που μας καθιστά περισσότερο καχύποπτους, και θα ήθελα εδώ τη δική σας υποσημείωση, σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι αυτή η αναφορά περί του μυστικού πελάτη. Πόσο νόμιμη και ηθική είναι η παρουσία ενός μυστικού πελάτη? Γιατί φαντάζομαι ότι οι εργαζόμενοι, με την αίσθηση ότι θα έρθει κάποιος μυστικός πελάτης, ο οποίος είναι εκ της διευθύνσεως ή εκ της εργοδοσίας, για ανά πάσα στιγμή για να τους εξετάσει για το αν θα παραμείνουν στη δουλειά ή θα φύγουν, δημιουργεί ένα κλίμα ψυχικού καταναγκασμού, εξαναγκασμού σε βάθος χρόνου. Δεν είναι μια στιγμή. Δεν ξέρω κατά πόσο ηθικό και νόμιμο είναι αυτό, να υπάρχει ένας μυστικός πελάτης, όχι στην προκειμένη περίπτωση, σε κάθε περίπτωση που αναφέρεται αυτό. Κοιτάξτε, προφανώς δεν έχουμε προβεί σε κάποια διατύπωση αξιολογικής κρίσης. Εδώ έχουμε ένα γεγονός. Έχουμε το γεγονός ότι διαταράσσεται η ισορροπία παροχής εργασίας και την παροχής μισθού. Αυτό λέει στην ουσία αυτή η ανακοίνωση. Επομένως, δεν υπάρχει κάποια κριτική που γίνεται. Εμείς απλώς φωτογραφίζουμε το τι έχει γίνει. Από εκεί και πέρα, στο θέμα του μυστικού επισκέπτη, αυτό είναι και το χειρότερο. Αυτή η τελευταία σειρά που περιλαμβάνεται σε αυτή την ανακοίνωση. Προφανώς και ένας εργοδότης έχει την αξίωση που ο εργαζόμενος να τηρεί τις υποχρεώσεις του και προφανώς όταν έχει να κάνει με επαφή με κόσμο να έχει μια αξιοπρεπή συμπεριφορά και να ανταποκρίνει στα εργασιακά του καθήκοντα. Αυτό όμως είναι το θέμα του πώς θα το ελέγξει. Θα το ελέγξουμε λοιπόν με κάποιον που κρυφά θα κινείται μέσα στην εταιρεία και θα λέει και θα κάνει μια κριτική κρυφή? Αυτό εδώ είναι σαν να κουνάει το δάχτυλο επιτακτικά, ναι, σαν ένας κακός κηδεμόνας και να λέει ότι στην ουσία, αν δεν είσαστε καλοί, είσαστε εκτεθειμένοι σε ναι, άλλα. Αν δεν εμπιστεύεις τα παιδιά σου και θες detective για το 24ωρό τους ή το 8ωρό τους, τότε δεν είσαι καλός κηδεμόνας. Δεν είσαι καλός προστάμενος. Πάντως, πιθανόν. Συμφωνώ απόλυτα. Και επίσης, μην ξεχνάμε πόσο αποδοτικός μπορεί να είναι ένας εργαζόμενος που εργάζεται μέσα σε ένα κλίμα εκφοβισμού. Πού. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας προς την εξυπηρέτηση της άποψης της δημοσιογραφικής αλλά και της αντίληψης των τηλεθεατών, την οποία οφείλουμε και εμείς να ενισχύσουμε με περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστούμε θερμά. Ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Δημαρέλης, εργατολόγος, λέκτορας εργατικού δικαίου.